1921, σελίδα 921, κεφάλαιο ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο εδάφιο. ΙΕ1, σελίδα 921. Επλησίαζαν δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί. Διανακούωσιν αυτόν, και προσοχή, όχι διανακούσωσιν, διανακούωσιν συνεχόμενα. Οι τελώνε και οι αμαρτωλοί τον επλησίαζαν, διανακούνε αυτόν. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον: «Τις άνθρωπος εξ ημών αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου έβρει αυτό, και βρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ερθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς: συγχαρείτε με ότι έβρον το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ούτω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δια έναν αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουσιν χρία μετανοίας. Ή τις γινή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν? Και αφού έβρει, συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα: συγχαρείτε μη, διότι έβρον την δραχμήν την οποίαν έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια έναν άνθρωπο, δια έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Είπε δε, άνθρωπος είχε 2 υιούς, και είπε ο νεότερος σε αυτόν προς τον πατέρα: πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας, και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδήμησεν εις χώραν μακράν. Εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και εκείνος άρχισε: Κύριε Θεέ μου, να στερείτε τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια να βόσκει χείρους, και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν, είπε: πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν: πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέβεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός: πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: φέρετε έξω την στολή την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε
και φαγώντες ασεμφραθώμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρόν. Και καθώς ερχόμενος σε πλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα, τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρς των μόσχων των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν οι γένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει και είσαι με ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταμφαγόν σου το βίον με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των ασίτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς άεινε. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι αδερφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν. Τελώνε και αμαρτωλή από τη μια μεριά. Γραμματής και φαρισαίοι από την άλλη μεριά. Δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τελώνες και αμαρτωλοί, όμως που πλησιάζουν το Χριστό, χαίροντες και αγάλλοντες, χαίροντες και αγαλώμενοι, να ακούν τα λόγια του. Απ' την άλλη μεριά, γραμματείς και φαρισαίοι από μακριά παρατηρούν τον Χριστό, τον Μεσσία, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, για να τον κρίνουν, για να τον κατακρίνουν. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση η ζωή των τελωνών και των αμαρτωλών με τη ζωή των γραμματέων και των φαρισαίων. Ο φαρισαίος ήτανε ο αφιερωμένος άνθρωπος εις τον Θεόν, ο οποίος έπρατε πάντα και κατά πάντα τον νόμο. Οι γραμματείς ήσαν αυτοί που ενέκυπτον και μελετούσαν με μεγάλη προσοχή τις γραφές για να τις διδάσκουνε. Θα έλεγα εγώ, σαν άνθρωπος αχρίος, ούτε ιδανός, ότι στην τελική κρίση τα πρόβατα στα δεξιά θα είναι οι αφιερωμένοι στο Θεό και φυλάτονται στο νόμο και μελετώνται στο νόμο και διδάσκονται στο νόμο, και θα το έλεγα με τα βεβαιότητος. Αλλά καλόν είναι, αντί να κρίνω τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, να κοιτάξω με προσοχή τον εαυτό μου και να πω, εγώ σε ποιον μοιάζω. Είμαι ένας από αυτούς που πλησιάζω το Χριστό να ακούω το Λόγο Του. Σπολάπτεω, πολλές είναι οι αμαρτίες μου. Είμαι ένας από αυτούς που πλησιάζω το Χριστό
για να ακούω το λόγο του πάντοτε, ή είμαι ένας από αυτούς, σαν τους Φαρισαίους και τους γραμματείς που κάθομαι μακριά και παρακολουθώ. Παρακολουθώ τους αμαρτωλούς, τους θελώνες και τη ζωή τους και τη συγκρίνω με τον εαυτό μου που δεν λείπω ποτέ από την Εκκλησία, που μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα θετικά για μένα και δεν είμαι σαν και αυτούς απόξω, που όμως και έχω δει πολλούς τέτοιους μέσα στην άγνοιά τους εξητούν το Θεό. Ποιο θα είναι το τέλος των γραμματέων και των φαρισαίων και ποιο θα είναι το τέλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Αλλά ποιο θα είναι το τέλος το δικό μου. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Ποιο θα είναι το τέλος της υποθέσεως. Μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Πολλές φορές ακούω να λένε «Φεύγουμε» και λέω μέσα μου «Αξίωσέ μας Κύριε να φύγουμε». «Όχι» μου λέει, «είμαστε παιδιά Θεού» και με μαλώνουνε. Όμως εγώ έχω καταλάβει μέσα στο ταμείο μου ότι και αν πράξω όλα τα θελήματα του Θεού που είναι αδύνατον, πρέπει να λέω άχριστος δούλος είμαι, γιατί έπρεπε αυτά να τα κάνω. Και αντί να κρίνω, να κατακρίνω και να κοιτάω δεξιά και αριστερά, να λέω πω, τι είναι αυτός, τι έκανε αυτός, πώς το έκανε αυτός, τι είπε αυτός, τι λέει αυτός, να πηγαίνω μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να εξετάζω με προσοχή τον εαυτό μου. Πόσο σοβαρό είναι αυτό. Να εξετάζω με προσοχή τον εαυτό μου. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν πρέπει να το παραβλέπω αυτό που λέει ο Κύριος. «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Και μέσα στους άπαντες δεν ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Μπροστά μπροστά είσαι εσύ, μπροστά μπροστά είμαι κι εγώ. Ελέησέ μας Κύριε, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Ελέησέ μας Κύριε. Ποιος φώναζε ελέησέ μας, ο τυφλός, ο Βαρτίμαιος. Κύριε ελέησέ με. Και λέει τι θέλεις να σου κάνω, να αναβλέψω, ανάβλεψον. Ξέρετε πως έβλεπαν. Ο Μαρτίμαιος, θα έλεγα, μόνος ήταν τυφλός, ο οποίος απόλαυσε το έλεος του Κυρίου. 10 ήταν οι λεπροί. Κύριε, ελέησέ μας. Δεν τους θεράπευσε εκείνη τη στιγμή. Σου λέει, πηγαίνετε στους ιερείς και μέχρι να φτάσετε θα έχετε θεραπευθεί. Και πηγαίνοντας, έβλεπαν τη λέπρα που ήταν εμφανή στο σώμα τους να εξαφανίζεται. Και μόλις φτάσανε στο ιερείς ήταν πεντακάθαροι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Δηλαδή βέβαια αναγεννήθηκα. Βέβαια βαφτίστηκα ενίδατη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σάφεσε αμαρτιών. Βέβαια ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Από εκεί και πέρα τι γίνεται.
πώς βλέπω, πώς κρίνω, πώς διακρίνω. Τι σκέφτομαι. Τι αποφασίζω. Και το σημαντικότερο απ' όλα, πώς βλέπω τον εαυτό μου. Τι γνώμη έχω για τον εαυτό μου. Τι λέω στον εαυτό μου, έβγε, δουλεπιστέ και αγαθέ. Τι σκέφτομαι για τον εαυτό μου. Δεν λέω τι σκέφτομαι για τη γυναίκα μου, γιατί αυτή έχει το δικό της δρόμο, τη δική της μετάνοια, τη δική της εξομολόγηση. Αλλά είμαστε έναν, λέει, είναι χώρια ενώπιον του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι βλέπω στον εαυτό μου. Πώς με βλέπω. Πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό. Πώς με βλέπω. Πώς με διακρίνω. Πώς με κρίνω. Με τι με συγκρίνω. Και ο Κύριος είπε προς αυτούς, σε ποιους, στους Φαρισαίους και στους γραμματείς, όχι στους τελώνες και τους αμαρτωλούς, όχι, το ξαναδιαβάζω. Επλησίαζον δε πάντες οι τελώνες και οι αμαρτωλοί για να ακούωσιν αυτόν, όχι στους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Και εγώγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς που εγώγγισαν την παραβολή ταύτην. Και μιλάει σε αυτούς με παραβολές και σε εμάς μιλάει με παραβολές. Το κρίσιμο σημείο όμως είναι τι καταλαβαίνεις από τις παραβολές. Πώς τις αντιλαμβάνεσαι. Τις λέει για τους αμαρτωλούς και για τους τελώνες, όχι. Τις λέει για τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Και λέει, ποιος άνθρωπος από σας έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, τα 100. Δεν αφήνει τα 99 στην έρημο, όχι στη στάνη, στην έρημο. Και έχει σημασία αυτό. Και υπάγει να ψάξει να βρει το απολωλός και δεν γυρίζει μέχρι να το βρει. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι είσαι απολωλός, ότι έχεις χάσει το δρόμο σου και ότι ο Χριστός σε ψάχνει? Εμένα ψάχνει, εσένα ψάχνει. Εμένα ψάχνει. Γιατί, γιατί σπολά πταίω και με ψάχνει. Τι ωραία που είναι να βλέπουμε έτσι τον εαυτό μας. Σε ψάχνει ο Χριστός, αδερφέ. Και όταν σε βρει μετανοημένο, δηλαδή όταν σε βρει γιατί τον πλησιάζεις ως ένοχος, όχι ως δίκαιος, ως ένοχος, τότε θα σε πάρει στην αγκαλιά του, θα χαρεί, θα πάει στο σπίτι του, στο σπίτι του πατέρα και θα πει «Βρήκα το πρόβατό μου, το απολωλός, ελάτε να χαρείτε μαζί μου». Στην αγκαλιά του θα σε πάρει. Πώς πλησιάζεις τον Χριστό, να τον ακούσεις ή να τον κρίνεις? Πώς προσεύχεσαι για τον αδελφό σου, να τον ευλογήσει ο Θεός ή να τον... Ο Θεός να μας φυλάει. Και λέει άλλη παραβολή. Δεν είναι μόνο ο ποιμένας, ο τσομπάνης, αλλά είναι και η γυναίκα. Μια γυναίκα που έχει 10 δραχμές και έχασε τη μία. Την έχασε. Η Εκκλησία είναι η γυναίκα.
έχασε μία. Και τι κάνει? Αφήνει τις 9 και ψάχνει με προσοχή να βρει τη μία. Σε ποιον μοιάζεις? Μοιάζεις σε αυτή τη γυναίκα που ψάχνεις με προσοχή να βρεις τη μία? Και βέβαια μπορεί αυτή η μία να είναι ο εαυτός σου, αλλά μπορεί να είναι και ο αδελφός σου. Και όταν τη βρει, χαίρεται. Και λέει ο Κύριος, μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό. Μεγάλη χαρά γίνεται στους αγγέλους του ουρανού. Για έναν αμαρτωλό, είσαι αμαρτωλός ή είσαι δίκαιος? Για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Δεν μας σώζει η δικαιοσύνη μας, γιατί η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Μας σώζει η μετάνοιά μας στον Κύριο. Και δεν μας καταδικάζει η αμαρτία μας, μας καταδικάζει η μη μετάνοιά μας. Πόσο σοβαρό είναι το μήνυμα, αδερφοί, αυτό. Πόσο τρομακτικό είναι το μήνυμα αυτό. Σήμερα το πρωί που ξύπνησες, μετανόησες. Ξομολογήθηκες. Συγχώρεσες. Τώρα θα καθίσουμε στη τράπεζα. Ο Θεός θα μας φυλάει. Αλλά, λέει και μια τρίτη παραβολή, συγκλονιστική. Η περίφημη παραβολή του ασώτου Υιού, που εγώ μέσα μου τη λέω της αγάπης του Θεού Πατρός. Ένας πατέρας είχε δύο παιδιά. Ο ένας ήταν υπάκουος φαρισαίος. Ποτέ δεν έκανε κάτι αντίθετο από τις εντολές του πατέρα του, γραμματεύς. Ο άλλος ήταν σαν και σένα και σαν και εμένα. Βέβαια μπορεί να ήταν και χειρότερος, μπορεί να είμαι εγώ χειρότερος. Δεν έχει σημασία. Εις πολλά πτεωμένα πάντες. Και πήγε με ποντιριά στον πατέρα και λέει, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας του, το δίνει. Φεύγει εις γην μακράν, ζώνα σώτος. Η χαμένη δραχμή, το απολωλός πρόβατο, πώς θα επιστρέψει? Ο Κύριος θα πάει να βρει το απολωλός πρόβατο στην πείνα του, στη δυστυχία του, στην αποτυχία του, στην απελπισία του. Μπορεί να επιστρέψει μόνος του? Όχι. Μπορεί το απολωλός πρόβατο να βρει το δρόμο επιστροφής? Προσέχετε, αδερφοί, αποκλείεται. Μπορώ εγώ να σωθώ? Ποτέ. Μόνο ο Χριστός μπορεί να με σώσει. Και μέσα στην ταλαιπωρία του, στη δυστυχία του, στην αμαρτία του, έρχεται ο Χριστός και του βάζει πνεύμα επιστροφής και μετανοίας. Μην μου πείτε ότι εμείς μετανοήσαμε και επιστρέψαμε από μόνοι μας. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Εσύ μόνος σου ήρθες σε Αυτόν? Άντε καλέ. Κατά χάριν είμαστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δώρο Θεού, όχι εξ έργων. Ποιος σήμερα μας φέρνει στην επίγνωση της αληθείας? Συγχώρεσέ με, Κύριε. Εγώ? Εσύ? Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Χριστός μας φέρνει σε επίγνωση της αληθείας. Έρχεται μέσα μας και μας θυμίζει τι κάναμε, πού είμαστε, πω πω τι έγινε.
και ερχόμαστε σε Αυτόν. Ποιος ο καλός μας ο ποιμένας. Και τι λέμε. Θα επιστρέψω στο σπίτι του πατέρα μου. Μετανοώ. Μετανοώ για αυτά που ξέρω και για αυτά που δεν ξέρω. Και θα πάω στον πατέρα μου και θα πω, πατέρα, ήμαρτον ενώπιον σου και ενώπιον του Θεού. Συγχώρεσέ με. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Γιατί? Γιατί έκανα και αυτό, έκανα και τ' άλλο, έκανα και εκείνο. Και πόσα έκανα και δεν τα έχω καταλάβει. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Πλύνε με το αίμα σου και κάνε με έναν των μισθωτών σου, αλλά δεν το πες, δεν τον άφησε ο πατέρας. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι όταν μπαίνεις στο ταμείο σου, σε περιμένει ο πατέρας σου. Στο ταμείο σου σε περιμένει ο πατέρας σου να σ' ακούσει. Τι θα του πεις? Πού θα τον συναντήσω τον πατέρα μου? Στο ταμείο μου. Και περιμένει να μ' ακούσει. Μη του πεις, είδες τι καλός που είμαι, φιερωμένος, διαβάζω τη γραφή, προσεύχομαι, διαβάζω πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Τι να σου πω, πατέρα, σε ευχαριστώ. Μπορείς να το πεις και το έχουμε πει. Και το έχω πει. Αλλά σήμερα το βράδυ κατάλαβα ότι περιμένει να του πω. Ελέησέ με, πατέρα, κάτω μέγα ελαιός σου και κάτω πλήθος των νυκτηρμών σου. Γιατί σε πολλά φταίω. Σε πάρα πολλά φταίω. Και πάρε με στην αγκαλιά σου και φέρε με στο σπίτι σου. Το φαντάζεσαι, αδερφή? Και φωνάζει τους δούλους, ελάτε, ελάτε έξω, φορέστε τη στολή την πρώτη, βάλτε το δαχτυλίδι, το Πνεύμα το Άγιο, φορέστε και τα παπούτσια, να ομολογήσουν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί απολωλώσει το και ευρέθη, νεκρώσει το και ανέζησε. Σφάξτε και το μόσχο το συντευτό. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι που είναι. Ο νεότερος είναι ο μεγαλύτερος, δηλαδή ο Φαρισαίος και ο τελώνης, δηλαδή εσύ και εγώ. Που γυρίζει και βλέπει πανηγύρια, χαρές. Τι συμβαίνει? Λέει, ο πατέρας σου είναι γεμάτος χαρά. Γιατί αυτός τον οποίον εσύ κατέκρινες, καθώς έφυγε και έφαγε την περιουσία του πατέρα σου, επέστρεψε. Και ο πατέρας σου δεν τον έδιρε, δεν τον μάλωσε? Όχι, τον αγκάλιασε. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, πότε απολαμβάνουμε την αγκαλιά του πατέρα? Όταν επιστρέφουμε. Τον αγκάλιασε και όχι μόνο αυτό, αλλά και έσφαξε και το μόσχο το συντευτό. Και τι του είπε του πατέρα? Αυτός ο γιος σου, δεν τον είπε αδελφό μου? Αυτός, αυτόν, τι κάνεις εκεί? Τι είναι αυτά που κάνεις? Και ο πατέρας τον παρηγορούσε, έλα μέσα παιδί μου, ναι, έλα να χαρείς κι εσύ. Και η γυναίκα βρήκε τη χαμένη δραχμή, ελάτε να χαρείτε. Ο ποιμένας βρήκε ο τσοπάνης το χαμένο πρόβατο του, ελάτε να χαρείτε. Εγώ ο πατέρας βρήκα το νιό μου, το πρόβατό μου, το απολωλός. Έλα μέσα. Θα πας. Είμαστε στην εκκλησία.
πώς ήρθαμε σαν Φαρισαίοι και γραμματείς ή σαν τελώνες και αμαρτωλοί. Πες το, αδερφέ, σε παρακαλώ. Εξομολογήσου. Πες το στον πατέρα. Ήρθα σαν τελώνης και αμαρτωλός να ακούσω τα λόγια του Χριστού. Έτσι ήρθα, Κύριε. Μα εσύ, έτσι ήρθα, Κύριε. Άθλιος και ουτιδανός, αχρίος δούλος. Έτσι ήλθα. Και σε ρωτάει ο Χριστός, ήρθες έτσι? Ήρθες? Κύριε, βοήθησέ με τον αμαρτωλό. Ελέησέ με, Κύριε, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.